Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τέτοιες ψαλτάδες και σήμερα μαζεύτηκαν όλοι. Έχουμε και στον Ευθυμάρχο που τελείωσε τις εξετάσεις του και ήταν πανελλαδικές να έχει μια καλή επιτυχία για να τον έχουμε και σαν φοιτητή εδώ κοντά μας. Τον αγαπάω ιδιαίτερα και αυτό και την οικογένειά του. Το δεύτερο που είχα να πω, έχω πολλά να σας πω σήμερα και μάλλον μετά πολλά άλλα να πούμε. Το δεύτερο, το τρισάγιο που έκανα, ήταν για έναν από τους καλύτερους μου φίλους και συνεργάτες στον Τρίλοφο, τον Μάρκο του Θεοδωρακόπουλο και τη γυναίκα του, τη Σουλτάνα, και ήταν ένας υπέροχος συνεργάτης μου τόσα χρόνια και φίλος μου, και αυτός μου άφησε μια κληρονομιά μοναδική, το Αγιοπότηρο που λειτουργούσε ο Άγιος Τύχων, ο Ρώσος. Και το έχουμε εδώ και όταν χρειάζεται σταυρώνω αυτούς που έχουν ανάγκες. Με αυτό το Αγιοπότηρο ο Παπατύχων όταν λέει λειτουργούσε και ήταν ο πνευματικός πατέρας, δέστε πως ενώνουν όλα σήμερα, ο πνευματικός πατέρας, ο εξομολόγος αυτός που τον έκανε καλόγερο και τον έφτασε να πετάει πνευματικά, του Γέροντα Παΐσιου και του Παπαφώτου Λαβριώτη. Αυτοί οι δυο ήταν αετοί πνευματικά. Ο Γέροντάς τους δε ο Παπατύχων πάνω από όλους στην εποχή μας. Το πότε θα αγιοποιηθούν και οι υπόλοιποι και ο Παπαφώτης. Και ο Παπατύχων το ξέρει η Εκκλησία μας. Ο Παπαφώτης όμως που γιορτάζει σήμερα είναι αυτός που έβγαλε όλα τα ονόματα των Αγίων της Λέσβου που τα μνημονεύσαμε πριν, γιορτάζουν σήμερα όλοι οι Άγιοι της Μυτιλίνης. Έναν από αυτούς τους Αγίους, τον Άγιο Λουκά, θα τον πάρετε μετά ευλογία, ήταν ο νεομάρτης Άγιος της Μυτιλίνης, του οποίου είχε φτιάξει το μοναστήρι και υπάρχει εκεί ακόμη στη Μυτιλίνη και θα πάμε κάποια στιγμή ή το τέλος της χρονιάς ή αρχή της επόμενης, με εκδρομή να το προσκυνήσουμε. Αυτός λοιπόν ο Άγιος είναι από αυτούς που βρήκε ο Παπαφώτης. Το επόμενο που θέλω να πω, τέταρτο πέμπτο στη σειρά, ότι ξεκινάμε τις εκδρομές μας πάλι, ξανά, ποιες εκείνες τις εκδρομές που περνούσαμε τόσο ωραία, που δεν θέλαμε να γυρίσουμε πίσω. Έβγαλα έξω προς το παρόν μόνο σε φωτοτυπία, διότι ήταν το τρίμερο πένθος με όλα αυτά τα θύματα που χάθηκαν στη Μεσόγειο, στο Αιγαίο, και έπρεπε να το τιμήσουμε κι εμείς και μέχρι χθες το βράδυ να μην ασχοληθούμε με τις εκδρομές. Οι εκδρομές είναι δύο προς το παρόν, θα έχει κι άλλες εκδρομές, για να μου αρέσουν και ξέρω ότι σας αρέσουν και εσάς. Η μία είναι το προσκύνημα στις 6 Ιουλίου το γύρο του Αγίου Όρους, μπορούμε και άντρες και γυναίκες και παιδιά. Δεν πατάμε Άγιον Όρος, αλλά πάμε κοντά στα 300 μέτρα. Θα μας κατεβάσουν λείψανα Αγίων οι πατέρες για να προσκυνήσουμε και θα πάρουμε τη χάρη και την ευλογία και θα περάσουμε πιο όμορφα και μπορείτε να διαβάσετε όλο το πρόγραμμα που έχουμε έξω και άλλα πράγματα να δούμε. Και να κλείσετε εν καιρός θέσεις. Η δεύτερη εκδρομή είναι, επειδή εκείνη την εβδομάδα γιορτάζει ο Άγιος Παΐσιος και εγώ θα πρέπει να πάω στην Κόνιτσα για μια μικρή εκδήλωση εκεί που θα κάνουμε έκθεση φωτογραφίας που έχω του Αγίου. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, θα έχουμε ένα λεωφορείο και να κλείσετε για 13, 14 και 15 Ιουλίου. Στις 4 τώρα του Ιουλίου θα έχουμε αγρυπνία γιατί γιορτάζει ο Άγιος του διπλανού χωριού, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αθωνίτης. Βλέπετε πόσα πολλά μας ενώνει η Εκκλησία μας και ο Θεούλης μας και η αγάπη όλων σας. Για τις εκδρομές όμως να κλείσετε εν καιρός, γιατί για το μένα Άγιον Όρος θα υπάρχουν και ένα και δυο και τρία λεωφορεία συνήθως βάζουμε.
και θα δείτε ότι θα έχουμε και από τη Θεσσαλονίκη ένα σημείο από το οποίο μπορούμε να σας πάρουμε και από εδώ, από το χωριό. Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω, έτσι δεν σημαίνει τίποτε αυτό, αλλά θέλω να σας το πω, έξω υπάρχει μια έκθεση στην οποία έχουμε πράγματα ευλογημένα από τα μοναστήρια που τα παίρνω για να μπορούμε λίγο να κινείται και ο ναός. Μην νομίζετε, οι ναοί μας έχουν έξοδα και εμείς εδώ λειτουργούμε μόλις 2 Κυριακές στον ένα ναό, 2 Κυριακές στον άλλο. Εγώ δεν σας ζητάω λεφτά, ζητάω να πάρετε από τις ευλογίες που έχει έξω. Ό,τι θέλει ο καθένας και ό,τι κρίνει και ό,τι έχει ανάγκη. Επιπλέον στις εκδρομές που θα πάμε, να έχετε πάντα, όταν πηγαίνετε προς κινήματα, να έχετε ονόματα δικών σας γραμμένα, να τα αφήνετε εκεί και στο όρος να αφήσετε στους πατέρες, αλλά και οπουδήποτε αλλού πάμε να αφήνετε ονόματα για να τα διαβάσουν οι ιερείς. Τώρα, να πω ακόμα ότι Παρασκευές και Σάββατα είμαι εδώ, όποιος θέλει να με δει. Εγώ, όσοι έρχεστε, κοιτάω να περνάω καλά μαζί σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να έρθεις. Γιατί μ' αρέσει, γιατί το θέλω, γιατί τα αγαπάω, γιατί σας νοιάζομαι, γιατί θέλω να λαφρώσει η ψυχή σας και η καρδούλα σας και να γίνεστε αετοί, όπως έλεγε ο κύριος Παΐσιος. Όταν φεύγουν, λέει, οι αμαρτίες, ο άνθρωπος μετά πετάει, παίρνει φτερά τους αγγέλους και πετάει η καρδούλα του και χαίρεται αυτός και χαίρονται και οι γύρω και χαιρόμαστε όλοι και κυρίως χαίρεται ο Θεούλης μας. Και έλεγε ο Γεροπορφύριος, ή κάνουμε, λέει, τον Θεό να χαίρεται και τον διάβολο να στενοχωριέται, ή πολλές φορές κάνουμε τον διάβολο να χαίρεται και τον Θεό να στενοχωριέται. Με την εξομολόγηση πάντως, κάνουμε το Θεούλη να χαίρεται και να μας γεμίζει και εμάς χαρά. Τώρα, να πω για τους Αγίους, αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, έχει σύναξη όλων των Αγίων, λέει, του Αγίου Όρους. Όσοι αγίασαν τα 1000 τόσα χρόνια που υπάρχει το Άγιον Όρος. Και μου λέγε ένας μοναχός στο Όρος, μην νομίζετε, λέει, ότι οι Άγιοι είναι αυτοί μόνο οι 5, 10, 20 καινούργοι ή οι 50-100 παλιοί Άγιοι του Αγίου Όρους μέσα στους αιώνες. Το Άγιον Όρος, μου έλεγε, έχει εκατοντάδες Αγίους. Σας είχα πει μια φορά την ιστορία με τον Παπασάβα τον Πνευματικό, της εποχής μας έζησε και αυτό στην εποχή του Αγίου Παϊσίου. Και όταν, λέει, πήγαμε να λειτουργηθούμε στην Αγία Άννα, στην Αγία Άννα όλες τις χάρες των Αγίων που έχουν κάνει εκταφές, των μοναχών όλων, τις έχουν σαν βιβλιοθήκη γύρω από ένα χώρο, παρακελάχια. Πολλές είναι, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες. Και πάντα έχουν γράψει το όνομα του μοναχού και το πότε έφυγε από τη ζωή του. Μας δίνουν λοιπόν 3 κάρες. Βλέπω ότι μία, μην το χτυπάς αυτό, θα πες. Βλέπω ο Παπασάβας ο Πνευματικός. Αυτό ήταν το πρώτο που είχαμε, που είχαν διαβάσει ως βιβλίο τη ζωή του. Ευωδίαζε. Σαν να ήταν το καλύτερο άρωμα. Και όταν πήγαμε να φύγουμε, να πάμε να προσκυνήσουμε άλλα κελιά, πλησιάσαμε στο καλύβι του που ζούσε, που είναι Ερήπιο σήμερα, είναι ανάμεσα από την Αγία Άννα και τη μικρή Αγία Άννα πάνω στο ύψωμα. Ήταν τόσο σκληρή η άσκηση εκεί, που οι πατέρες οι επόμενοι δεν άντεξαν και έφυγαν. Όταν πλησιάσαμε λοιπόν, ευωδίαζε όλος ο τόπος, όλο το βουνό, για να μας δείξει ο Άγιος ότι εδώ είναι, υπάρχει. Μου διηγούνταν κάποτε για τον Άγιο Αβακούμ.
είναι αυτός που αποκατέστησε τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος Αγαπούλ. Αυτός είπε, τι λέτε μωρέ, τι τον κατηγορείτε, αυτός είναι ο μεγαλύτερος Άγιος. Και όταν πήγε στο κελί του ο Άγιος Νεκτάριος για να τον βρει, φώναζε, πάτησέ με πάνω για να γιάσω, να πάρω την αγιοσύνη σου. Άγιε του Θεού. Μου έλεγαν κάποτε για έναν μοναχό, τον πρόλαβα, στην Δοχειαρίου. Αυτός έπαιζε τρελούτσικος. Κάθε ένας που πηγαίναμε, μας έλεγε χαζομάρες. Τελείως δεν καταλάβαινες τι έλεγε. Και καθότανε και ό,τι τσιγάρο πέτασαν οι προσκυνητές έξω από το μοναστήρι που κάπνιζαν, πήγαινε αυτός και τα συνέχισε να τα καπνίζει. Τον είχαν για τρελό, τον είχαν για χαζό, τον είχαμε για τρελό, τον είχαμε για χαζό. Και όταν έγινε η εκταφή του, που τον διηγούντανε ο πατήρ Φιλόθεος, ψάλτης της Μονής, όταν έγινε η εκταφή, χτυπώντας, λέει, τον τελευταίο κασμά για να ανοίξει το χώμα, ευωδίασε όλη η περιοχή, όλη η περιοχή. Και τότε είπε ο γέροντας, τρελός, τρελός, αλλά αυτός τον κέρδισε το Θεό και τον παράδεισο. Τέτοια υπάρχει μια άλλη ιστορία με τον γέρο Χαραλάμη. Ο γέρο Χαραλάμης, τι αγάπη, τι ταπείνωση, τι υπομονή είχε. Τον προλάβαμε και εγώ και τα παιδιά μου και πηγαίναμε στο καλύβι του στην Αγιάνα και μάλιστα ο μικρός μου τον υπηρετούσε όταν πηγαίναμε εκεί. Και ένα βράδυ ο γέρο Χαραλάμης έπεσε από το κρεβάτι. Είχε αρχίσει σιγά σιγά να χάνεται. Και όταν πήγαμε εμείς το πρωί να τον δούμε, και μάλιστα πήγε ο μικρός, μου λέει, «Παπά, έλα, ο παππούς έπεσε». Του λέω, «Βρε παππού, πότε έπεσες?» «Να, το βράδυ έπεσα». «Και γιατί δεν φώναξες?» «Γιατί ήσασταν κουρασμένοι», λέει, «πού να σας ανησυχήσω». «Και τι έκανες όλο το βράδυ κάτω στα ξύλα?» «Τράβηξα το κομποσχήνι μου και έκανα όλο το βράδυ προσευχή». Το έλεγε και γελούσε ολόκληρος. Και όταν μια μέρα, τι έπαθα με τον γέρο Χαραλάμη, για να δείτε τους Αγίους πώς απλώνονται γύρω μας. Πήγα λοιπόν και είχε φύγει ο μοναχός που είναι εκεί, ο πατήρ Νεκτάριος, που είναι και ο γέροντάς μου. Είχε φύγει από το καλύβι και ήμασταν εμείς. Βλέπω λοιπόν κάτω στον κήπο κάτι ωραία χόρτα, φρέσκα έτσι από την βροχή. Λέω, πάω να τα μαζέψω να φάει ο παππούς και οι υπόλοιποι είμαστε καμιά δεκαριά. Με βλέπω ο παππούς χαίρεται που θα τα μάζευα. Ήρθε σιγά σιγά με το πίο καημένος να πάει από εδώ μέχρι την πόρτα, έκανε κανένα τέταρτο εικοσάλι. Έρχεται εκεί που τα καθάριζα, χαρά, 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 πάω να τα βράσω, τα έπινα καλά να τα βράσω. Και εγώ επειδή κατάλαβα ότι ήταν πικρά, τα γνήσια ραντίκια, πέταξα το νερό και βλέπω τον παππού να τσατίστηκε. «Τι μου έκανες?» Και έφυγε ο παππούς. Σιγά σιγά, «Βρε παππού, άσε με, άσε με, άσε με». Φεύγει ο παππούς, κάτι τον στενοχώρησα. Μου λέει ο άλλος που τον ήξερε καλύτερα, ο φίλος μου, λέει, «Ήθελε μωρέ το νερό αυτό το πικρό για το ζάχαρο». «Βρε ευλογημένε», του λέω, «πες μου, το στενοχωρέσαμε τον παππού». Πάω, τελειώνω τα μαγειρέματα, θα τρώγαμε σε καμιά ώρα, πάω στο κελί μου πάνω, με σηκάσω. Ακούω τον παππού έξω, με το πι να περπατάει. Βγαίνω, «Χριστάκι μου, να σου βάλω μετάνοια». «Στενοχωρέθηκες, παιδί μου, που έκανα χαζομάρα, στενοχωρέθηκες, στενοχωρέθηκες». Μου είπε 10 φορές. Πηγαίνουμε το μεσημέρι να φάμε. «Πριν φάμε, αδελφοί μου», λέει ο παππούς, «θέλω να ζητήσω συγχώρηση από τον παπά που τον στενοχώρησε». Άντε, λέω, δεύτερη φορά. Πάμε να κάνουμε την ακολουθία το βράδυ. Ξαναέρχεται ο παππούς, «Χίλια συγγνώμη, Χριστάκη μου, χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη». Τρίτη φορά. Την άλλη μέρα έφευγα. Έρχεται μέχρι την πόρτα και με περίμενε και όρθιος το πει, «Μια τελευταία, βρε Χριστάκη μου, να με συγχωρέσεις, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ».
Το λέω στους πατέρες της Κίτης και τι μου λένε. Ο παππούς αυτός είχε 67 χρόνια παπάς στην Αγία μας. Συγχωρέθηκε τώρα ο Γιώργος Χαραλάμπης. Δεν τσακώθηκε ποτέ με κανένα. Γι' αυτό το νιώθε βάρος τώρα. Πάλι δεν τσακώθηκε εγώ. Αλλά εκεί η συγχώρεση. Αχ, αυτή η συγχώρεση. Να τι κάνει Άγιο. Η συγχώρεση, η αγάπη, η υπομονή και η ταπείνωση. Τι νομίζετε, το παίρνουν κάποιοι σήμερα να φωνάζουν ότι αυτοί είναι χριστιανοί καλοί και εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε. Τι λέτε μωρέ. Ταπείνωση θέλει η αγιοσύνη. Ταπείνωση θέλει ο Θεός. Και αγάπη, αγάπη, αγάπη και υπομονή σε αυτό που τραβάμε. Να αγαπήσουμε αυτό που έχουμε, το δύσκολο. Να αγαπήσουμε τις ανηφορίτσες μας και να τις ανεβαίνουμε με χαρά. Να τις ανεβαίνουμε με χαρά γιατί τότε έχει ευλογία. Το δύσκολο και ο πόνος και η δυστυχία ενώνεται με την αγάπη, με την ταπείνωση και την υπομονή και φτιάχνει Αγίου. Θα τολμήσω να του πω, ξέρω ότι πονάνε κάποιοι όταν το ακούνε. Όταν πήγανε κάποιοι στο Γέροντα Παΐσιο για να του πούν για έναν δικό τους άνθρωπο που είχε καρκίνο να κάνει προσευχή, γυρίζει ο γέροντας και λέει, αχ, τι ευλογημένος ο καρκίνος, ρε παιδιά. Τι ευλογία στη ζωή μας ο καρκίνος, τι ευλογία ο καρκίνος, τι ευλογία ο καρκίνος. Αυτοί τον άκουγαν κανόνων σαντίστηκαν. Τι λες ρε γέροντα, ευλογία ο καρκίνος. Ναι, ρε παιδί μου, ο καρκίνος θα γεμίσει τον παράδεισο. Προσέξτε όμως, αν δεν το σταμάτησε εκεί ο γέροντας, όχι. Ένα βήμα ακόμα για να ολοκληρώσει το δίδαγμα. Αφού είπε ευλογία, 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 γυρίζει σε μια Παναγιά που είχε μπροστά του, την παίρνει την εικόνα αγκαλιά, τη φυλάει, Παναγίτσα μου, μη με ξεχάσεις εμένα και δεν μου δώσεις αυτήν την ευλογία. Σε παρακαλώ, θέλω κι εγώ την ευλογία του καρκίνου. Ποιος από εμάς. Και σκέψη ακόμα να το κάνει να γυρίσει στον Θεό και στην Παναγιά και να πει δώσ' μου καρκίνου. Εδώ το έπαιρνα. Γιατί οι αγάπητες να δείξει σε όλους ότι τους νοιάζεται, τους αγαπάει, τους νιώθει. Πέντε καρκίνους είχε μετά και όταν τους είχε, έλεγε ο γιατρός του και το λέει και υπάρχει και στο ίντερνετ το άκουσα. Δεν δέχονταν να το κάνουν, λέει, παυσίπονα, γιατί τι έλεγε. Εμένα, μωρέ μου, το έδωσε το δώρο ο Θεός. Εγώ να το μικρύνω το δώρο. Να το καταργήσω το δώρο. Θέλω να το νιώσω το δώρο του Θεού. Όχι, όχι, μην το φτάνετε εκεί. Όχι. Έχει πολλή ανηφόρα εκεί. Εμείς για τα μικρά που έχουμε, για ό,τι έχουμε, ας λιγάμε λίγο και ας προσευχόμαστε πολύ να μας έχει ο Θεός καλά. Πήγα προχθές και έλειωσα από συγκίνηση. Με φωνάξαν σε ένα χωριό της Βέρειας για ένα παλικάρι Αλέξανδρο να προσεύχει στο που έχει καρκίνο στον εγκέφαλο. Και είχαν κανονίσει το χωριό να κάνουν παράκληση. Και μπήκα μέσα στο ναό, ένας τεράστιος ναός, τεράστιος ναός, να μην πέφτει η καρδίτσα
και να είναι όλο το χωριό εκεί και να προσεύχεται κλαίγοντας. Μεγάλο πράγμα. Μέσα από τις δυσκολίες να βρούμε το δρόμο. Να βρούμε το δρόμο θέλει. Αν βρούμε το δρόμο, μετά μη σκιαζόμαστε τίποτα. Έχουμε και το πάνω από το γεωγάκι. Τώρα σας αγαπώ πολύ. Θυμάμαι. Θα σε πάρω με και εσένα, Βαρμόνι. Ε. Πώς θα είναι. Θέλεις. Πώς θα είναι. Ξέρετε τι μου κάνετε, μωρέ. Λέω σήμερα, όπως μας φόβησε με τις βροχές, θα είμαστε μόνοι μας, λέω, αν δεν τελειώσουμε και γρήγορα τη λειτουργία. Τι να πω. Είστε τελικά χαζίπολοι. Δεν γίνει κανείς. Μπλέξατε και με χαζό παπά. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Είδατε κάτι καλό, ξέχασα. Αγάπη με λαδρογιάς, μια ωραία αγκαλίτσα. Κοιτάξτε, μωρέ, τι αγκαλίτσες είναι αυτές. Κοιτάξτε. Λοιπόν, το απόγευμα, το θύμισαν το αλέντο, θα θυμηθεί, θα το πληθώνατε. Το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα στην Τούμπα στις 7 η ώρα θα πάμε να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι πνευματικό. Σας θέλω όλους εκεί, είναι πολύ όμορφο. Για ένα παιδί, για ένα βιβλίο, για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν την ανηφόρα τους, τι έζησαν μέσα από αυτήν την ανηφόρα. Πάμε λοιπόν. Θα είναι εκεί 7 η ώρα στην Αγία Μαρίνα στην Κούπα. Και τώρα έξω έχει το βιβλίο του Παπαφώτη, αυτό το βιβλίο που είναι όλα τα τάμματα του